Μας κάνετε και εδώ μια αναφορά, γιατί εδώ έρχεται μια νέα πλατφόρμα για τα κίνητα, ναι, που θα είναι. Θα είναι μέσα στο 2025, θα είναι συνεργασία με την ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βέβαια με το κλιματολόγιο που ολοκληρώνεται σιγά-σιγά. Θα είναι ένα μητρό ακινήτων και διαχείρισης ακινήτων, έτσι θα λέγεται. Θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία, όλα τα συμβόλαια αγοράς, πώλησης και ενοικίων του συνόλου του φορολογουμένων. Mm. Θα υπάρχει πλατφόρμα που θα βλέπεις οποιοδήποτε συμβόλαιο, ανωνυμοποιημένο βέβαια, αλλά θα υπάρχουν στοιχεία έτσι ώστε να χτίζεται η πραγματική τιμή ενός ακινήτου βάσει των δεδομένων εκείνη τη στιγμή. Θα υπάρξει μία προφανώς διόρθωση ή μείωση, θα βοηθήσει αυτό. Βέβαια δεν θα είναι νωρίς μέσα στο 2025, είναι μια μεγάλη δουλειά για να χτιστεί αυτή η πλατφόρμα με όλες αυτές τις πληροφορίες που αυτό πρέπει. Αυτό θα βοηθήσει να πέσουν οι τιμές των ακινήτων. Πιθανόν μια μείωση 10-15% έτσι λέγεται και πιθανόν να είναι έτσι, δηλαδή με αυτά που ακούγονται και με αυτά καλό που είναι, όχι θα σου πει ο κόσμος, αλλά καλό είναι. Καλό είναι. Είναι κάτι καλό. Όλες αυτές οι ψηφιοποιήσεις και η τελειοποίηση όλων των μέσων και των στοιχείων που συλλέγονται, των οικονομικών δεδομένων, σίγουρα θα βοηθήσει σε μία μικρή διόρθωση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ειδικά με τα κίνητα και τα ενοίκια είναι η κατάσταση. Ακριβώς. Και ό,τι αφορά τα σπίτια, και εδώ θα πάμε στην κυρία Φραγκάκη, γιατί χθες λαμβάναμε μήνυμα των τηλεθεατών. Μάλιστα, ο κύριος Δημήτρης μας είπε ότι είναι τρίτεκνη οικογένεια. Προσπάθησε να ξεφύγει του πληστηριασμού με τον εξοδικαστικό, αλλά ήταν τόσο η μεγάλη καθυστέρηση που από ό,τι φαίνεται δεν τα έχει καταφέρει και θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με άλλον. Καθυστέρησε να μπει η διαδικασία. Καθυστερεί σε πολλές περιπτώσεις όταν οι εταιρείες διαχείρισης ζητάνε συνεχόμενα διόρθωση του ποσού ή δημιουργούν κάποια θέματα στην αίτηση λέγοντας, ας πούμε, ότι δεν είναι σωστό το τάδε στοιχείο, πρέπει να το αλλάξει κτλ. Τα οποία τις περισσότερες φορές είναι παρελκυστικά. Κάποιος ο οποίος έχει φόβο να χάσει το σπίτι του, ας πούμε, μετά από 6-7 μήνες, πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία του εξοδικαστικού, με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνουμε διμερή διαπραγμάτευση. Αυτό η μόνη λύση που υπάρχει. Το κάνουν επίτηδες, σας πάνε εκεί, στη διμερή θεωρώ διαπραγμάτευση. Το κάνουν επίτηδες, δηλαδή ειδικά όταν υπάρχει πληστηριασμός, δεν θέλουν να τρέξουν τη διαδικασία. Μόνο στους ευάλωτους υπάρχει υποχρεωτικότητα που έχουμε ξαναπεί, που εκεί, ό,τι και να γίνει, πρέπει να βγάλει μία πρόταση. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει πιστοποιητικό ευαλωτότητας, δεν θα γίνει ο πληστηριασμός. Όμως στους μη ευαλώτους, όπως προφανώς είναι και αυτή η περίπτωση, πολλές φορές καθυστερούν. Βέβαια, δεν είναι το μόνο πρόβλημα αυτό του εξοδικαστικού. Σε πολλές περιπτώσεις όταν δεν εμπλέκονται οι εταιρείες διαχείρισης πάει γρηγορότερο ο εξοδικαστικός και ας πούμε χρωστάει κάποιος μόνο στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ το κύριο πρόβλημα είναι ότι ο εξοδικαστικός δεν μας δίνει τις λύσεις που θα έπρεπε να δώσει. Και τι εννοώ με αυτό. Δεν κάνει το κούρεμα που θα έπρεπε να κάνει με βάση αυτό που μπορεί να κάνει. Δηλαδή όταν λέμε ότι μπορεί να φτάσει στην αξία το κούρεμα της εμπορικής αξίας της περιουσίας, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή όταν κάποιος έχει περιουσία, τις περισσότερες φορές δεν θα γίνει κανένα κούρεμα. Κανένα κούρεμα. Κανένα κούρεμα. Είναι σαν να του λέει πούλα, πούλα αυτό που έχεις για να πληρώσεις. Για αυτό να πληρώσεις και πάλι θα χρωστάς. Και πάλι θα πρέπει να πάρεις δάνεια, αλλά για να γιατί η αξία της περιουσίας είναι χαμηλότερη. Ενώ οι δόσεις που βγαίνουν μέσω του εξοδικαστικού είναι υπέρογγες, δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Δεν έχω δει, ας πούμε, κάποιος να έχει ένα εισόδημα 1.000 ευρώ και να του βγει μία δόση, ας πούμε, 200-300 ευρώ, στην οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Για να μπορεί να ζήσει. Αλλά ακόμα και σε ευάλωτο συμπολίτη μας, έχω δει σε ευάλωτους, όχι μόνο σε έναν, σε ευάλωτους συμπολίτες μας, έχω δει να έχει εισόδημα, ας πούμε, 600 ευρώ και ο εξοδικαστικός να του βγάζει 500 ευρώ. Έχουμε, κύριε Φραγκάκη, μια υπόθεση. Ο κύριος Φώτης είναι μαζί μας. Ελάτε, κύριε Φώτη. Έχει μια υπόθεση, κύριε Φραγκάκη, να ακούσει και ο κόσμος και αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε. Αυτό που είπατε. Καλημέρα, κύριε Φώτη. Μας πείτε ποσά για να καταλάβουμε τι γίνεται. Πείτε μας λίγο τι έχει γίνει με εσάς. Βλέπω με ένα οικογενειακό εισόδημα 1.300 ευρώ ότι σας βγάλανε δόση 850 ευρώ το μήνα. 850 ευρώ το μήνα σταθερά για τα πρώτα 3 χρόνια και μετά με κειμενόμενο επιτόκιο μετά τα 3 χρόνια που σημαίνει ότι θα πάει πάνω από 1.000 ευρώ η δόση με 1.300 ευρώ εισόδημα εμείς. Έχετε δύο ανήλικα παιδιά. Έχω δύο ανήλικα παιδιά μάλιστα. Εργαζόμαστε σαν ιδιωτικοί υπάλληλοι σε μια εταιρεία και οι δύο. Και παίρνετε από 700 ευρώ. Ναι, το βασικό μισθό παίρνουμε. Να μας πει και κάτι άλλο, κύριος Φώτης. Πείτε μας λιγάκι, αυτό το ποσό που σας έβγαλε ο εξοδικαστικός,
ότι χρωστάτε έχει σχέση με την οφειλή που γνωρίζατε εσείς ότι οφείλατε, δηλαδή ας πούμε... Όχι, καμία σχέση. Θα σας πω ότι εμείς σαν συνολικό όφελος μετά τον νόμο Κατσέλη που μπήκαμε, συνολικό ήταν 152.000. Κατόπιν μετά το κούρμα που έγινε με τον νόμο Κατσέλη και στο οποίο έκανε ένσταση Πειραιώς και μας πέταξε έξω, είχε φτάσει στο 86. Αποπληρώναμε κανονικά τις δόσεις μας, γιατί μπορούσαμε, γιατί η δόση ήταν πάρα πολύ μικρή και μπορούσαμε να καταφέρουμε να αποπληρώνουμε. Ήταν 200 ευρώ για 5 χρόνια και μετά 361 ευρώ για τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Και από τα 361 σας πάει στα 850. 850. Και του αύξησε κατά πολύ την οφειλή. Αυτό να μας πει. Πόσο φαίνεται ότι είναι η οφειλή. Πόσο φαίνεται η τώρα. Η οφειλή αυτή τη στιγμή, είναι γύρω στα 260 χιλιάρικα. Αυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Συγγνώμη. Τι υπολογίζει τα 250 τους στόχους. Για πάμε ξανά τους αριθμούς. Όχι, του λένε αυτή τη στιγμή. Είχε πει ο άνθρωπος στον νόμο Κατσέλη. Κάνει μείωση 86. 150 χρόσταγε όταν μπήκε στον νόμο Κατσέλη. Όταν μπήκε στον νόμο Κατσέλη 150. 150. Ο δικαστής το έριξε στις 86. Ωραία. Και έρχεται η εταιρεία. Και έρχεται σήμερα η συγκεκριμένη εταιρεία. Και του λέει χρωστάς 260, πώς το βγάζει. Σε βάζω στον νόμο. Τελικά θα δώσει 400.000. Το τέλος δηλαδή πώς θα το έχει υπολογίσει ο δικηγόρος. Τριπλάσιο ποσό δηλαδή. Γιατί υπολογίζουμε. Το υπολογίσαμε, βγαίνει 367.000 ευρώ. Ακριβώς. Δεν την ήξερα την υπόθεση τώρα. Απλά από την εμπειρία μου σας λέω πώς είναι. Δεν καταλαβαίνω. Τόκους. 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 Αυτό είναι ο εξοδικαστικός. Συγγνώμη, η προστασία του εξοδικαστικού είναι σαν έναν άνθρωπο με 1.300 οικογενειακό εισόδημα. 1.400 θες. Να του βάζει 850 ευρώ θα δοση. Το πληρώσει τέσσερις φορές το δάνειο. Θα φάνε και τα παιδιά. Κοιτάξτε, συγγνώμη που διακόπτω και με πιστοποιητικό ότι είμαστε ευάλωτοι, έτσι. Α, είναι και ευάλωτος. Είναι και ευάλωτος. Ποια είναι τότε. Με τα δύο παιδιά πόσο είναι η ευαλωτότητα με τα δύο παιδιά. Με τα δύο παιδιά είναι στις 14.500. Άρα είναι ευάλωτος. Εμείς έχουμε συνολικά, συγγνώμη, εμείς έχουμε φορολογική δήλωση, ας πούμε, είναι ούτε στα 10 χιλιάρικα δεν περνάει. Ναι. Γιατί και εγώ είχα ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο αποκαταστάθηκε. 850 ευρώ δόση. Και με να σας πω το χειρότερο που υπολογίζει. Να σχέσω την ευαλωτότητα. Θέλετε να σας πω ποιο είναι το χειρότερο, επειδή είπε ποια τράπεζα. Κανονικά πόσο πρέπει να είναι. Έλα, είπε το σε ποια τράπεζα ήταν και εικάζω σε ποιο φάντε έχει πάει τώρα, σε ποια εταιρεία διαχείρισης. Okay. Αν πάει να κάνει διμερή διαπραγμάτευση ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η συγκεκριμένη εταιρεία, είμαι βέβαιη, ότι θα του ζητήσει και πολύ περισσότερη δόση. Δεν θα του κάνει καμία διαγραφή. Όταν έχει 1.350 εισόδημα, να του πει πάνω από 850 έτσι. Βεβαίως. Και θα του ζητήσαμε μεγάλη προκαταβολή. Μεγάλη προκαταβολή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι σαν να του λέει, θέλω να σου πάρω το σπίτι. Αυτό ζούμε καθημερινά. Μα το λένε. Καλύτερα να πουλήσει το σπίτι, να πας να μένεις σε ένα σπίτι με χαμηλότερο ενίκιο, παρά να σώσει το σπίτι. Το λένε. Αυτές είναι οι απαντήσεις που μας δίνουν. Πόσο πρέπει να είναι η δόση. Η δόση κανονικά με αυτά τα εισοδήματα. Αυτά, ναι. Πόσο πρέπει να είναι. 500. 550, σας λέω εγώ. 500 maximum, έτσι. Και αν ήταν ο άνθρωπος στον νόμο Κατσέλη, ότι... αν δεν τον είχε βγάλει τράπεζα από τον νόμο Κατσέλη, θα έδινε, σας λέει, 250 ευρώ αυτή τη στιγμή. 361 τη δεύτερη. 361. 361 ευρώ, καταλαβαίνετε. Από 84.000 ξεκινήσαμε, κοίτα που έχουμε φτάσει. Και τώρα τι περιμένει ο κύριος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ευάλωτος. Αυτή είναι η ευαλωτότητα. Ξαναλέω, μην την πω πάλι τη λέξη, ντροπή πρωί-πρωί, συγγνώμη που την είπα προηγουμένως. Την ευαλωτότητα. Έλα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλα, ρε, παιδιά, τώρα. Σας λέω παράδειγμα της Τετάρτης, σαν του κύριου Φώτη. Δηλαδή υπάρχουν βγαίνει το σπίτι πρώτη κατοικία στον πληστηριασμό. Ναι. Η οφειλή είναι 100.000. Η εταιρεία διαχείρισης μας έχει αλλάξει 100 φορές το ποσό προκαταβολής. Μας το έχει πάει 27, 30, παίζουν έτσι συνέχεια με τα ποσά. Χθες με παίρνουν, το ρίχνουν στις 15.000 ευρώ. Και μου λένε, με εισόδημα δουλεύει μόνο ένας, μόνο ένας δουλεύει, 1.100 ευρώ εισόδημα οικογενειακό, 750 ευρώ δόση. Αλλιώς λέει την Τετάρτη χάνουν το σπίτι τους. Μπορεί να κάνει κάτι ο κύριος Φώτης, κύριε Φραγκάκη. Διαπραγματεύσεις με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Στο τέλος, εγώ πιστεύω, λίγο πριν γίνει ο πληστηριασμός, θα καταφέρει μία δόση στην οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί για τα πρώτα 3 χρόνια, γιατί θα του κάνουν σίγουρα step-up για να τον βοηθήσουν να μπει σε αυτό. Θα του ζητήσουν σίγουρα προκαταβολή, σίγουρα σας το λέω 100% με βάση την εμπειρία μου. Της τάξεως. Της τάξεως, άμα χρωστάει 260.000, θα του ζητήσουν σίγουρα 10.000 ευρώ προκαταβολή. Στην καλύτερη, κανονικά πρέπει να ζητήσουν 10%. Αλλιώς δεν θα του κάνουν ρύθμιση.
Απλά επειδή είναι ευάλωτος, δεν χάνει το σπίτι του. Δεν χάνει το σπίτι του. Επειδή έχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα επανέλθουμε, κύριε Φώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ. Γιατί είναι πολύ ενδεικτικό. Θα το παρακολουθούμε. Και πολλές υποθέσεις από τον κύριο Φώτη. Ακριβώς. Ακούστε, λέει η κυρία Φραγκάκη. Εγώ σας λέω, δεν ήξερα την περίπτωση. Πάμε αλλά έχω δει τόσα πολλά θέματα που είναι ακριβώς ίδια. Αυτό που μας είπατε, ίδιο είναι τελείως. Λοιπόν.